Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε για την επικαιρότητα με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Καλώς ορίσατε, κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ. Και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Δένδια. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικόλα. Θα ξεκινήσω από την αντιπολίτευση και θα ρωτήσω αν θα παραμείνει ψηλά, όπως ήταν το τελευταίο διάστημα, στην ατζέντα την προεκλογική της Νέας Δημοκρατίας, εν ώψη μάλιστα των εθνικών εκλογών, το ζήτημα της ασφάλειας. Νομίζω είναι προφανές. Είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών, το δικαίωμα στην ελευθερία, στη ζωή, στην περιουσία, στην προσωπικότητά τους. Αυτό δεν αντιλέγει κανείς αυτό. Θεωρείται. Κάποιος προφανώς ότι η κυβέρνηση δεν πάει καλά σε αυτό. Είναι προφανές ότι για την κυβέρνηση η προστασία αυτού του συνταγματικού δικαιώματος δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτεραιότητα και προσπαθώ να το πω όσο πιο κομψά μπορώ. Η ανοχή η οποία επιδεικνύεται, είδε το ρεπορτάζ σας εδώ και μισό λεπτό, ένα λεπτό, δείχνει ξεκάθαρα ότι η χώρα πλέον έχει μετατραπεί σε ένα περίεργο είδος ευρωπαϊκού κράτους, στο οποίο περίεργα φαινόμενα λαμβάνουν χώρα. Ο κύριος Μπακογιάννης έπρεπε να υποστεί κάτι το οποίο για μένα είναι φοβερό. Να ανέχεται να κραυγάζουν υπεράδεια του δολοφόνου του πατέρα του, του ανθρώπου που είδατε τον κύριο Κουφοντίνα με το παιδί του προηγουμένως. Ο κύριος Κουφοντίνας στέρισε από τον Παύλο Μπακογιάννη το ίδιο δικαίωμα να περπατάει με τον Κώστα και την Αλεξία στον δρόμο. Και επιτρέπεται παρά τα αυτά και όλη αυτή η κατάσταση να γίνεται και η εισαγγελέα του Ριοπάγου να κάνει ανέρεση υπέρ του κυρίου Κουφοντίνα. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό φαντάζομαι δεν το χρεώνεται στην κυβέρνηση. Συγχωρήστε με να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι η κυβέρνηση είναι άμυρη επεμβάσεων στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Τι λέτε, κυρία Γεροβασίλη. Κάτι θα ξέρει ο κύριος Δένδιας από την εμπειρία του τότε, φαίνεται. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Και αυτό δεν έχω να απαντήσω. Κάτι, αν κάτι συγκεκριμένο έχετε να μας κατηγορήσετε, να μας το πείτε. Να μας πείτε ότι τότε κάνατε αυτό. Κάτι θα ξέρετε. Ξέρω πολύ καλά τι κάνετε, ναι, ξέρω. Τι κάνουμε εμείς, εννοείτε. Εσείς. Όχι εσείς προσωπικά. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς και υπάρχουν θέματα. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει αντιθέσεις, αντιφάσεις και συγκρουσιακές στιγμές. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα φαινόμενα, όταν παίρνουν τη μορφή βίας, είναι ανεκτά και αποδεκτά. Σε καμία δημοκρατία, και δει στη δική μας δημοκρατία, προφανώς, και δεν είναι αποδεκτά και είναι απολύτως καταδικαστές κάποιες συμπεριφορές. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί όμως ότι. Ξέρω πολύ καλά γιατί μας κατηγορεί η αντιπολίτευση. Δείχνεται ανοχή σε ορισμένα φαινόμενα. Και για παράδειγμα, στο Ρουβίκονα. Θα σας εξηγήσω τι εννοεί. Και την επίθεσή του στη Βουλή τελευταία. Υπάρχουν στιγμές που και εγώ έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα και για αστοχίες και από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας και μη αποτελεσματικότητα σε κάποια περιστατικά. Ωστόσο, κατηγορείται η κυβέρνηση ότι δεν αφήνει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, που είναι απολύτως ψευδές, και δει αυτό προφανώς αναφέρεται σε μένα προσωπικώς, ότι δεν αφήνω την αστυνομία. Είναι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Και όποιος έχει κάτι να καταμαρτυρήσει στην ελληνική αστυνομία, ότι δόθηκε μια οδηγία κάπου να μην δράσουν, για το αντίθετο θα έχουν να σας πούν μερικά πράγματα. Η ιδεολειψία της δεξιάς παράταξης, που όταν πηγαίνει και όσο πιο δεξιά πηγαίνει, τόσο η αντίληψή της περί νόμου τάξης, βίας, την καταστολή σας, την νομοκρατούμενου κράτους κτλ, που είναι μια ιδεολογική μας διαφορά. Ωστόσο, η δική μας αντίληψη είναι η προστασία του κάθε πολίτη, της περιουσίας. Αντίδραση σας νομοκρατούμενου κράτους, κύριε Γεροβασίλη. Όχι, η προστασία της Βουλής των Ελλήνων. Μίλησα για τη διαφορετική αντίληψη που αντιμετωπίζουμε. Τι πειθαρχικές ποινές επιβάλλατε όταν. Θα ολοκληρώσω, κύριε Γεροβασίλη. Ολοκληρώστε, αλλά μην μας λέτε τώρα ότι είμαστε ικανοί στο νομοκρατούμενο κράτος. Να την πείτε. Αλλά αν έχετε την καλοσύνη, στο πλαίσιο της λογικής. Αν μας. Τουλάχιστον επιτρέπετε να έχουμε μια άποψη. Αν με κατηγορείτε ότι ξεφεύγω της λογικής, θα πω ότι κάνετε λάθος. Τουλάχιστον. Ναι. Τουλάχιστον. Εγώ δεν θέλω να σας απευθύνω προσωπικά τίποτα. Ότι η κυβέρνηση όμως έχει αποδράσει της λογικής, μάλιστα. Μπορείτε να μου απευθύνετε ότι δεν συμφωνείτε, ότι κάνω λάθος, αλλά για τη λογική μου θα μου επιτρέψετε. Για την κυβέρνηση, για σας δεν λέω τίποτα προσωπικά, για την κυβέρνηση σας επαναλαμβάνω, έχει αποδράσει της λογικής. Θα ολοκληρώσω λοιπόν τη σκέψη μου περί ασφάλειας. Η ασφάλεια είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στον πλανήτη. Και βεβαίως και στην αστική δημοκρατία, στην ελληνική δημοκρατία, είναι δικαίωμα και όχι μόνο κατοχυρωμένο συνταγματικά, όπως είπατε και συμφωνώ, αλλά δεν νοείται δημοκρατία χωρίς ασφάλεια και δεν νοείται ασφάλεια χωρίς δημοκρατία όμως. Θα θυμίσω μέρες που η χώρα μας έχει καταδικαστεί για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο κομμάτι του τρόπου επιβολής μέτρων τάξης.
Και επί των ημερών σας θα θυμάστε πολύ καλά τις εκθέσεις της αξιολόγησης των επιτρόπων κλπ. Καμία καταδίκη από των ημερών μου από το δικαστήριο. Έχουμε εκθέσεις αξιολόγησης από τους επιτρόπους. Τις εκθέσεις για το μεταναστευτικό επί των ημερών να τις έχετε δει. Και έχω δει πολλά, αλλά να μην ξεχνάτε. Είστε τυχεροί που δεν έχετε την ευθύνη. Όποιος έχει την ευθύνη. Έχω δει πολλά, παρακολουθώ στενά και το μεταναστευτικό από ενδιαφέρον. Τουλάχιστον μην αναδεχτείτε την ευθύνη. Λοιπόν, όμως αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Ότι από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας κάνει ό,τι είναι δυνατόν να κάνει χωρίς να τους το απαγορεύει κανένας. Το αντίθετο θα έλεγα και επιμένω σε αυτό. Αν υπάρχουν στιγμές που δεν ήταν αποτελεσματική η δράση της, θα πω ναι. Όμως είναι μια αντίληψη και είναι ιδεοληψία να λέει κάποιος ότι η αριστερά δεν αγαπάει την αστυνομία, δεν αγαπάει την ασφάλεια. Στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, πώς θα έχετε πάει στην ασφάλεια των πολιτών? Υπάρχουν ζητήματα στην ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχουν ζητήματα εγκληματικότητας, παραβατικότητας, μικρό και μεγαλύτερης εντάσεως. Και αυτά προσπαθεί η ελληνική αστυνομία, είναι το κατασταλτικό μέτρο, το οποίο πάει να καταστήλει ή να την ώρα που γίνεται ένα γεγονός ή μετά να πιάσει τον δράστη. Ο αρχηγός ελληνικής ασφάλειας τελευταία δεν πρέπει να έχει πολύ χρόνο, γιατί τον βλέπω μονίμως σε συγκεντρώσεις του κυρίου Τσίπρα. Αυτό θα χωρίς το πούμε αμέσως μετά. Ο διοικητικός έλεγχος της βάρους του, όπως επιβάλλει το προεδρικό διάταγμα που η κυρία Υπουργός ξέρει. Λοιπόν, η ασφάλεια λοιπόν των πολιτών στη δημοκρατία, και η δημοκρατία χωρίς ασφάλεια δεν γίνεται. Για να το ξεμπερδέψουμε αυτό το θέμα και να μην κατηγορούμε για πράγματα τα οποία τώρα, δεν πιστεύω. Έχει δίκιο, λοιπόν, βέβαια, κατά τούτο η κυρία Γεροβασίλη, κυρία Δένδια, και επί των ημερών σας δεν ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, τώρα, ούτε στα εξάρχεια ήταν καλύτερα. Τώρα καλά. Ήταν καλύτερα στα εξάρχεια. Κύριε Χατζηνικολόγη, εγώ θυμούμαι τις επισκέψεις των ομάδων αναρχικών στη Χαριλάου Τρικούπη, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, να γίνονται κάθε Παρασκευή. Ήταν η εποχή που... Να βοηθήσω λίγο τη μνήμη και των τριών μας. Ήταν η εποχή που δομήθηκε κιόλας πολύ καλά και ένα οργανωμένο έγκλημα μέσα στα εξάρχεια. Γιατί αυτό δεν έγινε επί των ημερών μας, κύριε Δένδια. Να βοηθήσω λίγο τη μνήμη όλων μας. Ναι, παρακαλώ. Μόλις τελειώσει, κυρία Γεροβασίλη, με τη διακόπτω. Αλλά μην αφήνουμε και να. Δεν θα σας διακόψω, γιατί για όλα θα πούμε. Όπως και αυτό που το ενδιάμεσο με τον αρχηγό της αστυνομίας, και αυτό θα το πούμε. Λοιπόν. Το ασκήσατε, πειθαρχικό έλεγχο? Θα πω αυτό που είναι να πω. Ούτε άσκησα, ούτε θα ασκήσω. Αν ασκήσατε. Ούτε άσκησα, ούτε θα ασκήσω. Το προεδρικό διάταγμα σας δίνει τη δυνατότητα να το ασκήσετε? Είναι πειθαρχικό παράπτωμα η παρουσία του εκεί? Όχι. Δεν απαγορεύεται? Όχι. Επιτρέπεται? Επιτρέπεται. Δηλαδή, λοιπόν, επιτρέπεται. Ολοκληρώνω και θα πω και γι' αυτό αναλυτικά. Θα πω όσα θέλετε περί αυτού. Έλεγα λοιπόν ότι η ασφάλεια, η αστυνομία από την πλευρά της έχει την καταστολή. Η ασφάλεια όμως για όποιον συνειδητά ή ασυνείδητα νομίζω ότι η ασφάλεια του κάθε Έλληνα πολίτη σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας εξαρτάται αποκλειστικά, και όταν λέμε ασφάλεια εννοούμε αστυνομία, για κατευθείαν συνειρμό, κάνει λάθος. Και τότε δεν είναι χρήσιμη η πολιτική που θα ακολουθηθεί απέναντί της. Έχει προληπτικές δράσεις, κατασταλτικές δράσεις και στη συνέχεια της αποκατάστασης, αν γίνεται, του αδικήματος. Δώστε και μία, λοιπόν, απάντηση για τον αρχηγό της. Εγώ έτσι αστυνομίας. Βλέπω τα ζητήματα ασφάλειας και με αυτή την πολιτική γίνομαι. Τι θα μας πείτε, λοιπόν, τη δήλωσή του ότι ήταν εκεί για να υποπτεύει την τήρηση των μέτρων? Ο αρχηγός ελληνικής αστυνομίας. Γιατί τότε θα ρωτήσω τι έκανε ο αρχηγός του λιμενικού εκεί. Την προηγούμενη μέρα είχα στείλει. Προσωπικώς είχα στείλει τον κύριο, τον στρατηγό Βορείου Ελλάδος, τον επιθεωρητή, στη συγκέντρωση του κυρίου Μητσοτάκη την προηγούμενη μέρα, που ήταν μεγάλη συγκέντρωση, και το άγχος και το δικό μου προσωπικά είναι μεγάλο για γεγονότα τα οποία ενδέχεται να έχουμε προβλήματα. Επίσης, έχω στείλει και σε εκλογικά κέντρα και τον αρχηγό, και όχι του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς σε ώρες και στιγμές που η εκτίμησή μας είναι ότι μπορεί κάτι να συμβεί παραπάνω για να έχουμε ένα πρόβλημα. Επομένως, λέτε ότι ήταν σε υπηρεσία. Με συγχωρείτε, γιατί δεν φορούσε τη στολή του, αν ήταν σε υπηρεσία? Χωρίς στολή πηγαίνει και στη μία και στην άλλη και στην άλλη περίπτωση. Χωρίς στολή. Για λόγους ευνοήτους. Φοβάται ο αρχηγός της αστυνομίας? Δεν φοβάται ο αρχηγός της αστυνομίας. Διότι δεν πρέπει να είναι σε κάποιες στιγμές με τη στολή του αρχηγού. Δεν θέλω να κάνουμε τέτοιες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Είναι ανατριχιαστικό, είναι ο αρχηγός της αστυνομίας. Τον έχει τιμήσει το ελληνικό κράτος με ένα πάκο γαλόνια και να μην τα φοράει. Και επίσης, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν είναι
ωραίο όλο αυτό το οποίο ξεσηκώθηκε για τον αρχηγό. Σας πω και γιατί γίνεται. Δεν γίνεται γιατί ξαφνικά έπαθε κάποιος μια αγωνία για το θεσμό. Γίνεται διότι, επειδή η Νέα Δημοκρατία τώρα έχει πάθει ένα πράγμα που λέει δεν αντέχω άλλο και τώρα που είμαι ένα μήνα πριν την εξουσία ενδεχομένως, διότι νομίζει ότι ευρωεκλογές ήταν εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι ήδη έγινε κυβέρνηση. Είναι. Λοιπόν, δημοψήφισμα για την κυβέρνηση. Προσπάθεια αποδόμησης του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας από τώρα, διότι αν υποθέσουμε ότι στις εθνικές εκλογές πλειοψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και γίνει κυβέρνηση, να υπάρχει τρόπος να διώξουν αυτόν τον αρχηγό, να βάλουν τον αρεστό τους, γιατί δεν θα έχουν άλλο τρόπο να το κάνουν. Πάντως εκείνοι σας κατηγορούν ότι τώρα ετοιμάζεται αλλαγές στη δικαιοσύνη. Προσέξτε. Ήταν να το πείτε αυτό, κυρία Κεροβασίλη, μας το ετοιμάζετε για τη δικαιοσύνη. Προσέξτε. Ήταν να το πείτε αυτό. Για να συνεχίσουμε. Δεν τα αφήνατε. Δίνω και πάσα για τον παρακάτω χωρίς κανένα πρόβλημα, κύριε Δένδια. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Ας απαντήσει ο κύριος Δένδια. Γιατί θέλω να δώσω την απάντηση για τον αρχηγό. Το θέμα είναι προφανές, το έχει καταλάβει κοινή γνώμη και για τον αρχηγό του λιμενικού, για τον οποίο είναι πιο βαρύ ακόμη, υπάρχει πειθαρχικό αδίκημα. Η Υπουργός έκρινε ότι δεν πρέπει να ενεργήσει κατά τις συγκεκριμένες διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος, αν θυμάμαι το 2008, είναι στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας. Όσον αφορά το θέμα της ανομίας, δεν υπάρχει καμία σχέση, κύριε Κατζηρικόλα, αυτή είναι η αλήθεια. Πάντοτε στην Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα. Να σας πω έτσι αριθμητικά. 14 καταλήψεις επί των ημερών μας που σιγά σιγά ξεκαθαριζόντουσαν. Θυμηθείτε παρακαλώ τη Βίλα Αμαλία, την Κάλλας. Και ελάχιστα σε σχέση με τώρα επεισόδια, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει στα Εξάρχεια ούτε η Τροχέα. Ούτε η Τροχέα. Σε συναδέλφου σα ατύχημα που πάντως, κάλεσε την Τροχέα. Θέλω να είμαι δίκαιο, έχει κάνει ορισμένε επιτυχημένε εξαρθρώσει εγκληματικών συμμοριών στα Εξάρχεια. Οφείλω να αναγνωρίσω. Ναρκωτικά και είμαι δίκαιο. Επί των ημερών τη κυρία Υπουργού, υπήρξε μια προσπάθεια ανάταξη μια πλήρου αποχαλήνωση. Αλλά αυτό, επειδή υπάρχει συνολική, διότι δεν καταλογίζω στην Υπουργό και πριν υπήρξαν έχει προσωπική ευθύνη. Όλο αυτό επετράπει να συμβεί. Και βεβαίως υπάρχει και η υπηρεσιακή ευθύνη καταρχήν του αρχηγού της αστυνομίας, για να είμαστε συνεννοημένοι. Ως προς τη δικαιοσύνη, δε, το οποίο είναι ακόμα πιο σοβαρό, εκεί ετοιμάζεται μέγα θεσμικό ατόπιμα. Η κυβέρνηση αυτή, η οποία μόνη της έθεσε. Γιατί δεν έχει δικαίωμα η κυβέρνηση όταν λήγει η θητεία των ανωτάτων δικαστικών. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί η κυβέρνηση. Οι άλλες έχουν. Η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Πάντως σας υπενθυμίζω ότι η κυβέρνηση Σαμαρά είχε κληθεί τότε από την αξιωματική αντιπολίτευση, από το ΣΥΡΙΖΑ, να μην τοποθετήσει διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Που μιλούμε και πάλι για μια ανεξάρτητη αρχή και το έπραξε. Πρώτον. Δεν υπήρχε, αν μου επιτρέπετε, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Κύριε Γεροβασίλη, προσπαθεί έχει να τα σχέσει. Μου επιτρέπετε. Γιατί μιλούμε για δύο θεσμούς που οφείλει. Θα σας πω σε τι, κατά τι δεν έχει σχέση. Η κυβέρνηση να σέβεται την ανεξαρτησία. Θα σας πω κατά τι δεν έχει. Πρώτον, ήταν πολλοί μήνες πριν από τις εκλογές και η κυβέρνηση Σαμαρά δεν επέλεξε να πάει στις εκλογές. Την έριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν επιλογή της. Δεύτερον, οι τότε ευρωεκλογές, η κυβέρνηση Σαμαρά δεν είχε πει την ψήφο εμπιστοσύνη. Τρίτον, η τότε κυβέρνηση Σαμαρά δεν είχε προσφύγει ήδη σε εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας είπε, ζήτησε πρώτα δημοψήφισμα. Το έχασε. Είπε, πάω σε εκλογές. Αφής πάει σε εκλογές και μάλιστα έπρεπε να έχει παραιτηθεί και να οριστεί υπηρεσιακή, διότι δεν υπάρχει εθνικός λόγος. Αλλά έστω και έτσι όπως το λέει, η κυβέρνηση του πλέον καταψηφιστήσα δεν έχει τη λαϊκή εντολή. Η διάκριση των εξουσιών υπάρχει, αλλά δεν είναι ίσες. Εν ονόματι του ελληνικού λαού η κυβέρνηση επιλέγει. Αυτή η κυβέρνηση έχει πάψει να εκφράζει τον ελληνικό λαό και το έχει διαπιστώσει και η ίδια η κυβέρνηση. Μια σύντομη απάντηση από την κυρία Γεροβασίλη για να κλείσουμε. Πρώτον, δεν έχουν γίνει εθνικές εκλογές ακόμα. Δεύτερον, δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές ακόμα. Αυτές είναι δύο υπερβάσεις. Η θητεία. Άρα φαντάζομαι. Ολοκληρώνω, κύριε Δένδια. Εκτός αν θα πάτε δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Δεν έχουμε τη λαϊκή. Δεν έχουμε τη λαϊκή ετοιμιγορία που έβγαλε άλλη κυβέρνηση. Γι' αυτό καθυστερείτε. Για τις Πανελλήνιες έγινε μία εβδομάδα παραπίσω να ολοκληρωθούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις, κύριε Δένδια. Τα ιταλικά, 200 παιδιά. 200-300 παιδιά. 300 παιδιά. 300 παιδιά, ναι. Είναι λοιπόν, συγκινητικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την νεολαία. Λοιπόν, ολοκληρώνω. Πρώτον, κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι μέχρι να οριστεί καινούργια κυβέρνηση, μέχρι να γίνουν εκλογές και να βγει καινούργια κυβέρνηση. Αν νόμισε η Νέα Δημοκρατία ότι επειδή έγιναν ευρωεκλογές, έχει πάρει την κυβέρνηση, έχει κάνει λάθος. Διότι η λαϊκή ετοιμιγορία θα μιλήσει τότε, γιατί τότε θα κρίνει για κυβέρνηση. Πάντως, δεύτερον, υπενθυμίζω δεύτερον, και πάλι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αυτό είναι διπλής όψεως, διπλής όψεως επιχείρημα, συμφωνώ. Μπορεί να το χρησιμοποίησα στον κύριο Δένδια, αλλά συμφωνώ. Ισχύει από την άλλη πλευρά του νομίσματος για σας. Πω όμως τώρα ο κύριος τι Τσίπρας διαφορά. Απαιτούσε από τον κύριο Σαμαρά μετά τις ευρωεκλογές του 2014
να μην διορίσει. Και διόρισε. Και διόρισε. Και διόρισε. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει συμβεί. Αυτό τι σημαίνει. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ακροάσεων στην διάσκεψη των Προέδρων. Έχουν καταληχθεί και έχουν ψηφιστεί και έχουν συζητηθεί άνθρωποι εκεί, οι οποίοι προτείνονται για τις δύο θέσεις των δύο Προέδρων. Έτσι δεν είναι, των δύο. Δύο αντιπρόεδροι δεν υπάρχουν. Πρόεδρος και εισαγγελέας. Χωρίς τον αντίπρόεδρο δεν έχει γίνει. Πρέπει να κλείσουμε όμως, παρακαλώ. Πρέπει να το πω όμως αυτό. Δεν έχει γίνει. Και μάλιστα υπήρξαν και κάποιες συνενέσεις σε κάποια κομμάτια και υπάρχουν και αυξημένες πλειοψηφίες στις συγκρίσεις των υποψηφίων για τη θέση. Και έχει ολοκληρωθεί η συνταγματική διαδικασία. Από μια κυβέρνηση η οποία συνταγματικά ασκεί το έργο της, οι συνταγματικές διαδικασίες της Βουλής ολοκληρώθηκαν. Και δεν καταλαβαίνω που υπάρχει απονομιμοποίηση του θέματος. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν αυτή έχει δικαίωμα να το κάνει δεν αυτό χρόνο, με βάση το τυπικό Σύνταγμα. Με βάση το Σύνταγμα της χώρας. Εκλογές, το θέμα είναι αν έχει εκλογές πολιτικά και δεν ηθικά έχουν το δικαίωμα. Η έκφραση καταδολίευση του Συντάγματος του κ. Μανιτάκη είναι απολύτως η απόδοση της πραγματικότητας. Καταδολίευση του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός της χώρας εξέφρασε την πρόθεσή του να προκηρύξει εκλογές. Δεν τις έχει προκηρύξει. Είμαστε κυβέρνηση και θα ασκήσουμε όλα τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Ευχαριστώ θερμά. Διαπίστωσε ότι στερείστε τη λαϊκή νομιμοποίηση. Δεν μας αρέσει καθόλου. Σας αρέσει. Ευχαριστώ την κυρία Γεροβασίλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Δένδια. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.